Αργότερα στο 34ο λεπτό ο Λάζαρος στο Χριστοδουλόπουλος θα πλασάρει και πάλι τον Σέρβο τερματοφύλακα του Απόλλωνα, θα διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του Νίκου Καραγεωργίου Μιάς. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 65ο λεπτό, θα πλασάρει ο Χριστοδουλόπουλος τον Ραντιβόγεβιτς, ΠΑΟΚ Απόλλωνας 4-0. Στο 75 όμως θα είναι ο δημιουργός του δεύτερου γκολ του δικεφάλου της Θεσσαλονίκης, η σέντρα από τα αριστερά, κεφαλιά ψαράκι από τον νεαρό τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον πρώην τερματοφύλακα της Τωρίνο, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-0. Αλλαγή έχει δικαίωμα να κάνει ο Κωστίκος. Σαλπικίδης. Για το Μαλαδένι, πολύ ωραίο το ταγκουνάκι για τον Χριστοδουλόπουλο. Από κανονική θέση είναι τώρα το 5-1. Έξοχη ενέργεια από τον νεαρό και ο πανηγυρισμός που τον είδατε. 4 όμως, όλα δούλεψαν ρολόι. Υποδειγματική ανάπτυξη από τους γηπεδούχους με τον Θαραλάμπους να δίνει την άσιστ στο Χριστοδουλόπουλο. Αντάιλτον. Μαλαδένης προσπαθεί να βρει τον Χριστοδουλόπουλο και τα καταφέρνει. Το δυνατό σουτ, γκολ! Και πολύ όμορφο γκολ κιόλας στο 38ο λεπτό από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Χριστοδουλόπουλος απευθείας, η μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίχτυα. Άλλο ένα γκολ και όμορφο γκολ από τον νεαρό που τρέχει για να το πανηγυρίσει εκεί στην γωνία, κοντά στην κερκίδα με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η παλιά του Γεωργιάδη για τον Μελίση από δεξιά. Μελίσης η σέντρα, Χριστοδουλόπουλος στην κεφαλιά, γκολ! Το γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ο ΠΑΟΚ μπροστά, πέρασε παλιά για τον Παντελή Κωνσταντινίδη από αριστερά. Η σέντρα, Χριστοδουλόπουλος στην κεφαλιά, γκολ! 2-1 για τον ΠΑΟΚ με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο 70. Ο ΠΑΟΚ παίρνει... Ο Κνόλ έδιωξε, δεν μπόρεσε. Ο Κότσιος, ο Χριστοδουλόπουλος σε καλή θέση βγαίνει μακριά από την εστία του, δεν μπορεί ο Κοτσόλης, καινή εστία, 1-0 από το λάθος. Ροζάλες εκτελεί, Καλκιάς κάνει την μπάλα, 2-0 από το Χριστοδουλόπουλο. Κερδίζει την κόντρα από τον Επεκλέρα και κάνει το άνοιγμα για τον Χριστοδουλόπουλο από την άλλη πλευρά ο Σάλμον. Τώρα η σέντρα του Χριστοδουλόπουλου, Σάλμον, γκολ, 3-0, φοβερό γκολ από τον Σάλμον. Ναι, το Ρουκάβι να ετοιμάσει, θα δούμε τη φάση. Κλέιτον μπαίνει στην περιοχή με ωραίο τρόπο, γυρίζει την μπάλα, το 2-2. Πολύ γρήγορα στο παιχνίδι, ο Χριστοδουλόπουλος ισοφαρίζει σε 2-2. Μία από αυτές είναι ο Κλέιτον που του ξαναδίνει την μπάλα, περνάει από αρκετό κόσμο η μπάλα. Ρουκάβινα αφήνει στο Χριστοδουλόπουλο 0-3. Χριστοδουλόπουλος στη σέντρα, κεφαλιά από τον Κλέιτον, 3-0. Και για να δούμε τώρα προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό για το 4-0. Και πράγματι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος κάνει το 4-0 και βλέπετε πώς πανηγυρίζει. Καλάβει την εκτέλεση. Πολύ ωραία, μειώνει σε 3-1 για τον Παναθηναϊκό Χριστοδουλόπουλος που σφραγίζει την πολύ καλή εμφάνισή του και σήμερα. Περίοδο με αυτή που έχει ετοιμάσει τώρα ο Μπρος δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερη. Οι δύο εμφανίσεις του, ο Χριστοδουλόπουλος σε εκπληκτική ενέργεια, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Ήλιτς. Δεύτερο ημίχρονο και το τρίτο γκολ δεν άργησε να έρθει. Ο Κότσιος έκανε το λάθος, ο Σαλπικίδης έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, πάτησε για τον Χριστοδουλόπουλο που εύκολα ανοίξε τον Κοτσόλη για το 3-0. Το 2-0 σημειώθηκε στο 61 από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο που πέρασε το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Έφυγε τώρα ο Λέτο, εκτέλεσε ο Χριστοδουλόπουλος στην κεφαλιά στα δίχτυα. 1-0, ο Παναθηναϊκός βρίσκει τη λύση από στημένη φάση με τον Κώστα Κατσουράνη. Δεν περνάει μπάλα στο Μελισσά, μπαίνει ο Χριστοδουλόπουλος ανάμεσα, την παίρνει, καταπληκτική ενέργεια, μόνος το Σισε, σουτάρει και κάνει το 3-1 και νομίζω ότι εδώ στο 90 ακριβώς, 91 μάλλον έχουμε πατήσει. Πάσε κατά το Σαλπικίδη, offside δεν υπάρχει, βγαίνει ο Ελευθερόπουλος, εκπληκτικό κόψιμο της μπάλας για το 4-0 από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και την αποθέωση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρασε η μπάλα, βρίσκει στα πόδια του Σιμάο, δεν απομακρύνεται από τους Ιταλούς, κακό πλασέ από τον Κατέ, μπάλα στα δίχτυα. 2-2 ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός, Χριστοδουλόπουλος. Τρομερή ρέτα έχει ο Νόμπιας, δύο αλλαγές και στη... με το πρώτο που ακουμπάνε τα... την μπάλα βάζουν γκολ και ο Σαλπικίδης και ο Χριστοδουλόπουλος πάλι από στη μένη φάση. Χριστοδουλόπουλος κάθετα για τον Γκαρσία, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα 0-3. Ο Σαβιέκης, συγγνώμη που είχε ανεβεί. Τώρα ο Χριστοδουλόπουλος ανεβαίνει, θα κάνει και το σούτ από μακριά, γκολ 0-4. 76 λεπτό, ο Χριστοδουλόπουλος στα δίχτυα 0-5. Πάσα του Ζιλμπέρτο, Χριστοδουλόπουλος από το λάθος του Ντουντού.
Περνάει από τον Παπαδόπουλο και κάνει τη σέντρα για το Σισε 1-1. Τζιμπρίλ Σισε στο 57. Πολύ στο κοντρόλ. Κατσουράνης. Σισε έξυπνα για τον Χριστοδουλόπουλο. Εδώ να πείστε καλά ο Παναθηναϊκός. Ο Χριστοδουλόπουλος συγκλίνει το σουτ γκολ. 0-1 με αυτή την ωραία κίνηση στον παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Να φύγει μπάλα από την περιοχή. Χριστοδουλόπουλος εκτελεί κεφαλιά στα δίκτυα. Είναι ο Μπουμσόγκ αυτός που ανοίγει το σκορ. Έξω από την περιοχή ο Χριστοδουλόπουλος παίρνει την μπάλα. Βρίσκει χώρο, έτοιμος για να σουτάρει. Θα το κάνει ο Τζιμπρίλ Σισε. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. 5 και στις καθυστερήσεις, στο τελευταίο λεπτό, η παλιά του Μπουμσόγκ και φαγιά του Κατσουράνη. Offside το Σισε, ο οποίος δεν συμμετέχει στη φάση. Ο Χριστοδουλόπουλος. Η αλλαγή του Φερέιρα σκοράρει ξανά στο Παναθηναϊκός 0-2. Καταπληκτικά έφερε την μπάλα μπροστά ο Γάλλος και μπαίνει στην περιοχή απέναντι από τον τερματοφύλακα της Καβάλας. Γυρίζει 4-2 ο Παναθηναϊκός με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τζιμπρίλ Σισε. Εκτελείται η μπάλα στα δίχτυα. Ο Καντέ είναι αυτός που πανηγυρίζει. Σισε καθυστερεί. Έχει μπροστά του τον Καϊτά. Έρχεται και ο Κυριαζής στο σούτ, η επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο. Εύκολη δουλειά για τον Χριστοδουλόπουλο να κάνει το 3-1. Καθώς έχω την εντύπωση ότι θα μετακινηθεί στο κέντρο. Χριστοδουλόπουλος, φανταστικό, υπέροχο, απίθανο γκολ από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο 34. Να του το αφιερώσει. Κοιτάξτε. Φοβερό, πολύ ωραίο. Το 5ο γκολ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου με φάλτσο. Επίσκεψή της φέτος στο Σπύρος Λουίς. Πήρε ισοπαλία 0-0 από την ΑΕΚΟ. Σισε δημιουργεί χώρο για να κάνει το σουτ. Το κάνει ο Γάλλος 2-0. Σέντρα για τον Χριστοδουλόπουλο. Η ευκαιρία στην κίνηση του Πετρόπουλου για το 3-0. Το πραγματοποιεί το δεύτερο προσωπικό γκολ και τρίτο του Παναθηναϊκού Πετρόπουλος. Πάσα τον Χριστοδουλόπουλου. Ο Πετρόπουλος με το αριστερό 3-0 στο 92. Στο Δουλόπουλος ψάχνει τον Κλέιτον. Τον είναι συναισθήριγμα. Ο Κλέιτον πάει, περνάει. Περνάει κατά το Σαξανίδη. 1-0 ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ όμορφο γκολ. Κίνηση του Πετρόπουλου για να φύγει από τον Σιώβα και να περάσει την περιοχή. Στήριγμα δεν έχει μέχρι να ανέβει ο Κουίνσι. Ο Χριστοδουλόπουλος ανοίγει το σκόρ. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Εδώ η άμυνα του Πανιωνίου που έπαιρνε καλό βαθμό στο πρώτο ημίχρονο. Κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Χριστοδουλόπουλο. Κοντά του ο Τσαμπούρης. Είναι 4-4. Ο Χριστοδουλόπουλος 2-0. Χριστοδουλόπουλος έχει την ευκαιρία και θα κάνει το 4-0. Στο 85. Εκτελέστηκε το τακουνάκι από τον Μπουμσόγκ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 14 για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ζάναλεν Μπουμσόγκ να έχει κινηθεί προς την πορεία της μπάλας. Μένει να δούμε αν τη βρήκε. Η αν η μπάλα κατέληξε κατευθείαν στα δίχτυα. Κάθαρα από αυτό το replay. Εδώ ξανά με εσωτερικό φάλτσο. Ναι, πρέπει να την έχει βρει ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Με το τακουνάκι. Χριστοδουλόπουλος, γκολ! Αυτό είναι, λύθηκε το θέμα. Χριστοδουλόπουλος για το Βίντρα που γυρίζει 1-0. Τσοκό, ο Ζέκα, ο Χριστοδουλόπουλος, το σουτ, γκολ για τον Παναθηναϊκό, 1-1 στο 26. Χριστοδουλόπουλος στην κόντρα Παναθηναϊκός. Να ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος πάει για το σουτ, το κάνει, φανταστική ενέργεια, 1-2 στο 29. Χριστοδουλόπουλος εκτελεί, 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 76. Παλιά έξυπνη, γκολ για τον Παναθηναϊκό από τον Τοτσέ στο 24, 1-0. Χριστοδουλόπουλος, 2-0. Και ο Χριστοδουλόπουλος κοντά στην μπάλα, αλλά νομίζω ότι ο Βίντρα θα πάρει την εκτέλεση. Έτσι ακριβώς γίνεται, σουτ, γκολ, 2-0. Χριστοδουλόπουλος, Γιώχανσον για τον Αλμέιδα. Πολύ ωραία είδε το Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος σε θέση βολής απέναντι στον Κόπριβετς, θα κάνει και την τρίπλα, το τελείωμα. 3-1 για την ΑΕΚ με σκόρερ τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο 73ο λεπτό. Έχω εντυπωσιακή, λειτουργεί καλύτερα με την αλλαγή σχήματος.
Η σέντρα, ευκαιρία για το 2-0, θα το κάνει ο Χριστοδουλόπουλος, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ. Και ζητά ο Αργεντινός από τον Χριστοδουλόπουλο που πέρασε την μπάλα. Ροντρίγκες, καταπληκτικό! Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά του Πέκχαρτ. 1-0 η ΑΕΚ στο 36 από την σέντρα του Χριστοδουλόπουλου. Πάσα για τον Πέκχαρτ. Δεν μπορεί να κατεβάσει Χριστοδουλόπουλος! Ωραία αλλαγή κατεύθυνσης, έφυγε για το Στόιτσεφ, φτάνει στην περιοχή. Ροντρίγκες γυρίζει, μπάλα περνάει από όλους. 6-0 Χριστοδουλόπουλος! Στο 89. Έχοντας γυρίσει το μάτς. Πέκχαρτ, Χριστοδουλόπουλος, Πέκχαρτ. Έστρωσε στον Αραούχο, ευκαιρία η επέμβαση από τον Χουάντερσον. 2-2. Χριστοδουλόπουλος, η κεφαλιά γκολ! Ο Τσιγκρίνσκι επιστρέφει με γκολ στους αγώνες της ΑΕΚ. Απέναντι από τον Καλά να ανοίξει το σκορ. Και το ανοίγει το σκορ ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. 1-0 η ΑΕΚ στο 13. Χριστοδουλόπουλος μειώνει η ΑΕΚ. Μπακασέτας Μάνταλος με απλό άγγιγμα στην μπάλα, βγάζει δεξιά, δεύτερο δοκάρι, Πέκχαρτ! Λεβαδιακός στο μισό που αμήνεται, Χριστοδουλόπουλος, μία πάσα, ευκαιρία και ο Αραούχο κάνει το 0-1. Από τον Πίσεσβαρ, το σούτ από τον Χριστοδουλόπουλο, 1-1! Απίστευτη γκάφα του Γλύκου! Ο μάκρινε, Χριστοδουλόπουλος έχει χώρο, κάνει το σούτ γκολ! Στο 85. Με ξέρεις το Χριστοδουλόπουλο στην επίθεση. Εδώ ωραία πάσα από το Χριστοδουλόπουλο. Γυρίζει ο Μπακασέτας για το αριστερό του. Το σουτ γκολ! Στο 42. Πέρασε και τρίτο ποδοσφαιριστή τον Ότμαν. Κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Χριστοδουλόπουλος στα δίχτυα. Ο Χριστοδουλόπουλος για το 1-0. Και το προβάδισμα της ΑΕΚ είναι γεγονός, το 27, από την άλλη πλευρά ο Χόρβαθ, η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Να κρατήσει, καλή εκτέλεση του Χριστοδουλόπουλου στα δίχτυα, καταπληκτικό γκολ. Με μυαλό ζήτησε ο Χιμένεθ, έτσι το έκανε ο Λάζαρος και δίνει προβάδισμα στην Ένωση. Χριστοδουλόπουλος εκτελεί, 1-0 η ΑΕΚ στο 81. Είναι το ok με το σφύριγμα ο Στυλιαράς, εκτελεί ο Χριστοδουλόπουλος με μια μικρή προσποίηση όπως το συνηθίζει. Μπακάκης, Αραούχο, ο Χριστοδουλόπουλος, πέρασε η μπάλα τον Καπίνο, 2-1 στο 64. Απευθείας φοβερό γκολ! 2-2 στο 80 το αριστούργημα του Χριστοδουλόπουλου! Ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ ισοφαρίζει! Φάουλ του Χριστοδουλόπουλου. Αν η ΑΕΚ επικρατήσει σήμερα, τότε σίγουρα θα βρίσκεται στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Μπακασέτας, ωραία συνεργασία. Χριστοδουλόπουλος έμεινε όρθιος. 7ο γκολ τη φετινή σεζόν για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Κάθε τι πάσα για τον Χριστοδουλόπουλο. 0-5 με το 8ο φετινό γκολ του Λάζαρου. Χριστοδουλόπουλος σε μία από τις τελευταίες του επαφές με την μπάλα, ο Αραούχος στην περιοχή θα σκοράρει. Επιστροφή στα γκολ. Εκτελεί ο Μπακασέτας δεύτερο δοκάρι, η έξοδος, ο Χριστοδουλόπουλος στα δίχτυα. Στο 55 ανατρέπει κι άλλο μάτς η ΑΕΚ. Αναμέτρηση στο μάτς τον Κυριακίδη. Χριστοδουλόπουλος εκτελεί, 1-0 ΑΕΚ. Σκοράρει ο Λάζαρος, 10ο γκολ στην εφετινή σεζόν για τον Χριστοδουλόπουλο. Στον Κυριακίδη. Δύο μέτρα φόρα, πλασέ από την άλλη γωνιά ο Κυριακίδης. Πανετολικός ΑΕΚ 0-2. Το πλάι στον Λιβάια. Ωραία συνεργασία με τον Σιμόες, να γυρίζει ο Χριστοδουλόπουλος. Ανοίγει το σκορ για την Ένωση. Ποιος θα πάει στην σέντρα. Χριστοδουλόπουλος 1-0. 1-0 η ΑΕΚ με την κεφαλιά του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στο 57. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Με το που μπήκε στο μάτς, 1-0, στο 61. Στο 80, εκτελεί πάνω στο τείχος, αλλά έχει και μια δεύτερη προσπάθεια. Τώρα σηκώνει την μπάλα, πέρασε, γκολ είναι! Έλα!
του Μανώλο Χιμένεθ. Κάνει αλλαγή. Μπήκε ο Χουλτ. Και είναι αυτός που τώρα στέλνει την μπάλα στον Χριστοδουλόπουλο. Παλιά μπροστά για να βρει την κίνηση στον Αραούχο. Έπαιξε με το κορμί για να διατηρήσει την κατοχή. Τρομερό γκολ! Γρήγορα 7 παίκτες του Πλατανιά. Ο Αραούχο μπήκε στην περιοχή. Ο Χριστοδουλόπουλος στην προβολή. Από το λάθος ουσιαστικά που κάνει ο Κλάγιτς σε αυτή τη φάση. ΑΕΚ στο 39 παίρνει προβάδισμα. Λίγο πριν περάσουμε στο τελευταίο λεπτό και των καθυστερήσεων. Εκτέλεσε ο Αραούχο, πέρασε η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος! Εκπληκτικό γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Λάζαρο! Που για να έρχεται στον πάγκο της ΑΕΚ και να δίνει το χέρι του στους ανθρώπους της Ένωσης, προφανώς για τον γκολ και για την διαφαινόμενη πρόκληση. Είναι πολύ μεγάλο το γκολ του Λάζαρου. Κοιτάξτε και πάλι, στο πάλι την μπάλα. Πέρασε από τον Ροντρίγκες. Μάριν, ξανά για τον Χριστοδουλόπουλο. Γυρίζει την πάσα 1-0. Πάρα πολύ ωραίο. Στο 41. Εκτελεί ο Φετφατζίδης. Ο Σινεμρέ έχει μείνει κάτω χτυπημένος. Η μπάλα στο δοκάρι. Κεφαλιά από κοντά. Ο Σινεμρέ δεν πρόλαβε. Είναι γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο Χριστοδουλόπουλος πανηγυρίζει στο 13. Ο Τσιμίκας, καλή εκτέλεση προς τα έξω. Κεφαλιά γκολ! Χριστοδουλόπουλος! Κεφαλιά ψαράκι και 1-0 στο 10ο λεπτό. Ο Λούκας, εκεί που ο Τσιμίκας έρχεται με το στήθος, θα γυρίσει την μπάλα. Ο Φορτούνης έκανε το κοντρόλ και ξέφυγε από 3. Επιμένει, πάει να πλασάρει. Γκολ! Χριστοδουλόπουλος ξανά! Προωθείται που ανοίγει χώρους για τους συμπαίκτες του. Έγινε η σέντρα, πάω Γκερέρο για την κεφαλιά, να το γκολ! Από το Χριστοδουλόπουλο και πάλι το 1-0. Απόκρουση, από κοντά Χριστοδουλόπουλος, 2-0. Στο 59 πάλι ο Χριστοδουλόπουλος. Ο Χριστοδουλόπουλος με δύναμη, 1-0. Στο 62. Ο Ολυμπιακός με τις στατικές φάσεις βρίσκει λύσεις. Χριστοδουλόπουλος μετά τα 4 γκολ στην Ευρώπη ανοίγει λογαριασμό και στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τσιμίκας, ο Φορτούνης προσπάθησε να μπει στην περιοχή, κάνει και τη σέντρα. Ο Χριστοδουλόπουλος! Επανέρχεται και με τι ωραίο τρόπο! Τι όμορφο γκολ και πάει κατευθείαν στον πάγκο. Ο Τένσε με αυτές τις καταπληκτικές κινήσεις που έχει έκανε τη σέντρα, κεφαλιά και ο Ολυμπιακός είναι και πάλι στο προβάδισμα με τον Χριστοδουλόπουλο. Χριστοδουλόπουλος, πολύ ωραία πάσα, ο Φορτούνης σε θέση βολής, 0-1. Γκολ Ολυμπιακός με τον αρχηγό του. Εκτελεί ο Φορτούνης, ο Χριστοδουλόπουλος, 0-2. Αλλαγή ρόλων, στο πρώτο γκολ έχει κάνει την ασίστ ο Χριστοδουλόπουλος και σκόραρε ο Φορτούνης, στο δεύτερο κάνει την ασίστ ο Φορτούνης. Κάτον Κότνικ από τη Βούλα. Ο άσος των Ερυθρόλευκων που ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις των γηπεδούχων αφιέρωσε τον γκολ του στα θύματα της θύρας 7. Με τον Ολυμπιακό που επιμένει, με τον Λοβέρα. Μπαλιά του για τον Λάζαρο, 2-0 ο Ολυμπιακός. Με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο 53. Στην επίθεση. Κερδίζει την κόντρα ο Λάζαρος, μπαίνει στην περιοχή. Θέλει να επιλέξει σωστά. 3-0 με τον Γκερέρο. Από την ασίστ του Χριστοδουλόπουλου, αυτή τη φορά. Εδώ γυρίζουμε την μπάλα, Χολέμπας. Η σέντρα του είναι καλή. Κεφαλιά, γκολ, καταπληκτικό γκολ. Η ελληνική ομάδα με τον Χριστοδουλόπουλο στο 20. Κάθε την κίνηση του Λάζαρου για ένα σούτ, όχι προσποίηση. Το σούτ, όχι! Η ενέργεια της ζωής του ως ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ανδρών. Και το τελείωμα άστοχο.